Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προσκεκλημένος ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κύριε Λοβέρδο. Καλώς σας βρήκα. Πώς πάει το πράγμα, με πολύ άγχος. Με πολύ. Το να βγάλετε όλες τις ερωτήσεις. Εσύ είσαι και το τάγκο. Εγώ ήρεμος, σας άκουγα. Όχι, όταν είναι μεγάλη ύλη, όταν ειδικά και τα αγροτικά. Θέλουν όλοι οι άνθρωποι να ρωτήσουν. Όλα τα θέματα φαντάζομαι. Το καταλαβαίνω. Ας πούμε γίνεται αυτό. Τα μικροβιολογικά εργαστήρια το έχετε πάρει χαμπάρι. Το πήρατε χαμπάρι. Το έχω πει. Το έχετε πει. Ναι, το έχω πει. Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά, κύριε. Όχι, όχι, αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ. Θα το πείτε, θα τα πείτε. Κάτσε να σου βάλω τώρα. Λοιπόν, ένας κιθαρίστας απέναντι σε έναν ντράμερ. Κιθαρίστας ή ντράμερ. Και τα Γιοκαρίνης. Ναι. Αμερικανός υπουργός εξωτερικών στο Κίεβο, το ξέρετε αυτό, και έπαιξε εκεί σε μια κατάσταση δοκιμαζόμενη για τους Ουκρανούς, κατάσταση από τον πόλεμο της Ρωσίας και το Χάρκοβο που επιτίθενται, και τους έπαιξε σε ένα κλαμπάκι και είναι αυτό το σκηνικό. Ωραίο, εσείς, ωραίο. Χαλαρώνετε με τη μουσική, έτσι. Και... ναι, ας πούμε την Παρασκευή το βράδυ έχω live εδώ στην Αθήνα. Έτσι, με ανακοινώνεται μια... δημοσίως. Ναι, παίζω με μια μπάντα, δεν είναι η δική μου μπάντα, αλλά είναι μια μπάντα φίλου. Πού? Στην Lenormand, στο Stage 7. Μάλιστα. Εντάξει. Και το περιμένω πώς και πώς. Ναι. Όχι τόσο ας πούμε για να το δείξω, όσο για να περάσω καλά. Για να, μια παρένθεση στο άγχος που έχω κάθε μέρα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Ναι, με τα μικροβιολογικά. Είναι τεράστιο γιατί, θέμα. Ναι. Καταρχάς, είναι τεράστιο θέμα και έχει ιστορία. Το περίφημο κλαουμπάκ που σας λένε, το εισήγαγα εγώ. Το 2012 το Μάρτιο, για τα φάρμακα μόνο. Η Βουλή μου επιτέθηκε. Όσο δεν φαντάζεστε, ο Μακαρίτης, ο φίλος μου, ο Λεωνίδας Γρηγοράκος, ήρθε και μου είπε: να δεις με το χέρι, έτσι. Αυτό δεν θα το ψηφίσουμε. Ναι. Είναι άδικο. Λέω: το ξέρω ότι είναι άδικο. Ο κλειστός προϋπολογισμός. Για τα φάρμακα, ναι. Ναι. Αλλά δεν μπορώ να κάνω με τη συνταγογράφηση. Δεν μπορώ να το κάνω. Για ένα χρόνο το κάνω. Συνάδελφοι, είπα στη Βουλή, είναι ένα πρόσκαιρο μέτρο. Και έμεινε 10 χρόνια. Επεκτάθηκε σε όλα. Τι 10 χρόνια, παραπάνω, 13 χρόνια. 12. 12 χρόνια. Και σε όλα, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε, δεν θυμάμαι σε πόσα είδη παραπάνω, δεν θυμάμαι σε πόσα. Το θέμα όμως τώρα είναι ότι εμείς κάνουμε τις εξετάσεις που μας συνταγογραφούν οι γιατροί, δεν εισπυρώνονται τα μικροβιολογικά. Υπάρχουν δύο παράλογα. Ναι. Ένα ότι δεν απεργεί η Αθήνα, η Αττική. Δεν το καταλαβαίνω. Τι, δηλαδή, εδώ τι γίνεται, είναι οι αλυσίδες, τους έρχεται καλά, δεν ξέρω. Απεργεί η περιφέρεια. Όλη η περιφέρεια. Και τι γίνεται, αν ισχύει αυτό που άκουσα να λέει η πρόεδρός τους, γιατί εγώ δεν είμαι υπουργός υγείας, δεν τα παρακολουθώ όπως τα παρακολουθούσα. Τι λέει, λέει ότι... Να τηρήσω την ώρα, 9:30. Να το πω μετά όμως. Εντάξει, ναι. Πάμε τώρα, πάμε ναι. Τώρα. Απεργούν τα μικροβιολογικά εργαστήρια. Όλης της χώρας πλην Αθηνών ή Αττικής, δεν ναι. Το ξέρω. Πλην Αττικής ίσως. Και λένε, ο Λοβέρδος είχε κάνει το 2012 το clawback, τη δαγκάνα. Κλειστός προϋπολογισμός. Εντάξει, φίλες, συνταγογραφούν οι γιατροί, τόσα έχει το κράτος. Ήτανε άδικο μέτρο, έλεγα στη Βουλή, για ένα χρόνο το βάζουμε. Το κράτησαν όλες οι κυβερνήσεις έκτοτε. 12 χρόνια μετά το επέκτηναν σε όλα τα προϊόντα, σε όλες τις υπηρεσίες υγείας. Και τώρα ακούστε ένα παράδοξο. Αν είναι έτσι, εγώ στον Άδωνη Γεωργιάδη απευθύνομαι και λέω: είναι έτσι. Τους λέει το κράτος: 1.000 ευρώ είναι να πάρεις, φίλε. Ωραία. Εγώ δεν έχω να σου δώσω 1.000. Πάρε 400. Δεν γίνεται όμως, γιατί οι εξετάσεις έχουν γίνει στο μεταξύ. Φέρε μου και τα άλλα 520 πίσω. Δηλαδή από τα 1.000 σου δίνω 480, γιατί τόσο βγαίνει. Για πράξεις που έχουν γίνει, τις έχει εκτελέσει για τις άλλες πράξεις. Δεν σου οφείλω 520, μου τα οφείλεις εσύ. Διότι τα 520, ας τα οφείλω εγώ, μπαίνουν στο δημόσιο χρέος. Μπαίνουν στο χρέος του οποίου. Άρα, το πιάνετε αυτό. Ναι, το κατάλαβα. Είναι εντελώς άδικο. Φέρτα εδώ τα 520. Είναι εντελώς άδικο. Δεν το συζητούμε. Τι είναι αυτό. Ναι, άρα πρέπει να κοπούν με έναν τρόπο να περικοπούν οι εξετάσεις ή να ελέγχονται αυτά τα. Και σου λένε αυτοί εμείς. Δεν είμαστε. Συνταγογραφήσεις, πώς να πω. Δεν συνταγογραφούμε εμείς. Ναι. Δηλαδή δεν συνταγογραφείτε μέσα στο μικροβιολογικό για να κάνεις την εξέταση μέσα. Άλλο συνταγογραφεί. Πας εκεί να κάνεις την εξέταση. Την κάνεις.
ο αυτός που την κάνει, ο εξεταστής και ο γιατρός και το εργαστήρι, παίρνει τα μισά και λίγο παρακάτω και χρωστάει τα υπόλοιπα. Δεν τα χρωστάει το κράτος. Αυτό δεν υπάρχει. Ναι. Αν ισχύει αυτό, άκουσα την πρόεδρο να το λέει αυτό. Με συγχωρείτε κύριε Πορτοσάλτε, εγώ δεν είμαι της κούφιας αντιπολίτευσης, δεν είμαι επαγγελματίας αρνητής. Έτσι, όπου βλέπω το σωστό θα το λέω, αλλά αυτό δεν ξέρω, επειδή έχω κάνει υπουργός Υγείας 2 χρόνια, μου φαίνεται τρελό. Δηλαδή, πέρα από κάθε όριο. Παρακαλώ τον Υπουργό Υγείας στη Βουλή ή οπουδήποτε αλλού θέλει να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, και θα μας πει. Ναι. Γιατί αυτός ακούει. Ναι, ναι, θα μας πει. Θέλω να καταλάβω. Είναι έτσι όπως τα λέει η πρόεδρος των μικροβιολόγων. Δηλαδή, ντε και και δεν τους τα δίνεις. Εμ και χρωστάνε το υπόλοιπο αυτή, αντί να το χρωστάς εσύ. Δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, παρακολουθώ τον κύριο, όπως και όλοι μας δηλαδή, τον κύριο Κασελάκη, κύριε Λοβέρδο, ο οποίος εισήγαγε τώρα ένα καινούριο όρο. Βλέπω πρώτα απ' όλα υπάρχει μία, πώς θα το πω, αν είμαστε αγενείς, αυτό είναι μια γενική παρατήρηση, βλέπω ότι η αγένεια και η απρεπή συμπεριφορά σε κάνει πιο επαναστατικό, δηλαδή δηλώνεσαι ως πιο δυνατός επαναστάτης αν την ώρα που μιλάτε εσείς. Δηλαδή μου θυμίζουν πράγματα του 11, μόνο που εσείς ήσασταν από τους ανθρώπους που το 11 δεχθήκατε τη βία, η επίθεση ίσως περισσότερο από καθένα Σιριζέων και ακροδεξιών, και οι οποίοι κρύβονταν τότε και ήταν χρυσαυγίτες, ήταν δηλαδή επί της ουσίας. Εσείς ως ο αείμνηστος Πάγκαλος και λοιπά, ήσασταν από τους ανθρώπους. Εγώ περισσότερο από όλους. Από όλους, ναι. Και ο Χρυσοκοίδης, και ναι, ο Χατζηδάκης. Όχι όσο εγώ. Ναι, αλλά εσείς. Κάθε μέρα. Εσείς ήταν δηλαδή, στο στόχο. Όταν κάναμε τον ΕΟΠΗ, ήμουνα ένα μήνα στο αυτοκίνητό μου. Δεν μπορούσα να πάω στο γραφείο. Είχα 3 γραφεία. Ο Υπουργός Υγείας ήταν κλειστά και τα 3. Ναι. Από καταλήψεις. Και μετά λέγανε τι καλά που έχουμε τον ΕΟΠΗ και έτσι έχουμε ολίγο ψώνιο. Τέλος πάντων. Ναι. Αυτό λοιπόν, που... Τώρα ναι, όμως βλέπω το εξής. Ναι. Βλέπω μια απρεπή συμπεριφορά. Τώρα μέσα σε αυτά μπήκε ο κύριος Κασελάκης με το ξεσκίζω, που είναι ένα ρήμα από τη φύση του που προσδιορίζει επιθετικότητα, αφορά σε ζώα. Και δεν παίρνω την σεξουαλική, σεξιστική του ερμηνεία. Από τις ερμηνείες που έχει, ας το αφήνω απ' έξω. Τώρα όμως τον ακούω να λέει, έβαλε ένα καινούριο όρο, ελαδέμπορας, που με παραπέμπει στο λαδέμπορα της κατοχής, της ναζιστικής κατοχής, για να πει ότι είναι ελαδέμποροι όσοι μιλούν για τη συμφωνία των Σκοπίων από την πλευρά ότι δεν συμφωνούσαν με την συμφωνία των Πρεσπών. Ελαδέμποροι το 75% των πολιτών, γιατί θυμάμαι ότι το ποσοστό των Ελλήνων που διαφωνούν, εν πάση περιπτώσει το αποδεχόμαστε γιατί είναι μια διακρατική σύμβαση, αλλά η διαφωνία, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να μένει. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει. Δεν φαντάζομαι να έχει αλλάξει. Μιλάμε με έναν τρόπο δηλητηριώδη. Ανεπίτρεπτο για αυτό που έχει ο ίδιος παρουσιάσει ως τον εαυτό του, σπουδαγμένο στο εξωτερικό, επιτυχημένο επιχειρηματία. Μιλάει, αλλά 2011-12, μιλάει με έναν τρόπο που είναι και αγενής, πολιτικά μη δεοντολογικός. Εγώ δεν είχα ακούσει το ελαδόμπορος της συμφοράς. Το διάβασα στο Σάκη Μομτζή το πρωί. Δεν το είχα ακούσει. Και έλεγα και το θα ξεσκίσω τους υπουργούς και τα λοιπά. Σχολίαζα αυτά ως δηλητηριώδη. Αυτό τώρα εδώ με τους ελαδέμπορους της συμφοράς, έτσι, να κοιτάξει λίγο στον καθρέφτη το παιδί αυτό. Να κοιτάξει λίγο τον εαυτό του. Να αρχίσει να τον ερμηνεύει λιγάκι τον εαυτό του, γιατί εμείς τον ερμηνεύουμε. Αλλά έχουμε κρατηθεί περιμένοντας να μάθει μέσα στο δίμηνο που μας έχει ζητήσει. Έλεγα ότι όταν εξελέγει, δεν τον άφησαν να έχει ένα δίμηνο. Η αντιπολίτευση, η εσωκομματική του, τον πελεκούσε μέχρι το συνέδριο. Στο δίμηνο που πέρασε μετά το συνέδριο και που περνά, έχει το περιθώριο και να μάθει και να λέει. Κάνει λάθος για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν για την υγεία. Λέει θα το κάνει 5% και η κυβέρνηση του λέει είναι 5,7. Κάνει λάθος για την επιστολική ψήφο. Δεν την έχει ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και λέει τι καλά που θα ήταν να την είχαμε. Του τα συγχωρούμε όλα γιατί είναι το δίμηνο του να μάθει. Το δηλητήριο θα του το επιστρέψουμε. Όλοι οι Έλληνες πολιτικοί, και το λέω αυτό γιατί ο συζητητής τότε του κόμματός μου, είχα ψηφίσει αρνητικά στη Συμφωνία των Πρεσπών, είχα ψηφίσει αρνητικά στην ένταξη στο ΝΑΤΟ της χώρας αυτής και διάβαζα σήμερα το πρωί, πριν δω το ελαδέμπορος, την ομιλία μου για να αντεπεξέλθω σε δικά σας ερωτήματα και είδα ότι αυτά τα έλεγα ότι θα γίνουν, ότι θα είναι δηλαδή η Συμφωνία των Πρεσπών στο έλεος των πολιτικών συσχετισμών της γείτονος χώρας. Ετοιμαζόμουν και έβλεπα ότι αυτά που έλεγα βγήκανε. Αρνητική κριτική που βγήκε. Και μάλιστα ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τότε μου είχε πει
ότι η τοποθέτησή μου ήταν η τοποθέτηση statement, ας πούμε, ενός ανθρώπου που αγαπάει το κράτος του και μιλάει γι' αυτό. Δεν έλεγα παράλογα πράγματα. Να λέει το 75% του ελληνικού λαού, μέσα στο οποίο εντάσσομαι κι εγώ. Και όσοι είχαμε πει όχι, εγώ δεν κατέβηκα σε καμία διαδήλωση, κύριε Πορτοσάλτ. Δεν είμαι από αυτούς. Ο βουλευτής δεν διαδηλώνει, νομοθετεί. Ο υπουργός δεν διαδηλώνει, είναι υπουργός και κάνει πράγματα για το κράτος και για τους πολίτες. Δεν κατέβηκα, δεν συμμετείχα. Παρότι ήταν ο Μίκης που οργάνωνε την πιο μεγάλη, εγώ δεν πήγα. Όπως δεν πάω έξω από τα δικαστήρια. Να πιέσω τους δικαστές να βγάλουν την απόφαση που θέλω. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα πράγματα για ένα πολιτικό. Δεν ανέχομαι σε καμία περίπτωση έναν άπειρο άνθρωπο που δεν υπάρχει λάθος που να μην το έχει κάνει να έχει τέτοια γλώσσα. Αυτή η γλώσσα πρέπει να του επιστρέψει. Αν δεν του επιστρέψει, παίρνει θάρρος και θα ερμηνεύει το κάθε ποσοστό που θα πάρει ως ποσοστό συμφωνούντων. Αν θέλει να είναι έτσι, ας πάει στην Ανταρσία. Δεν μπορεί να είσαι αρχηγός της μείζωνος αντιπολίτευσης και να λες αυτά. Εδώ είναι ο Στίβος. Εγώ είμαι ένας, προσπαθώ τουλάχιστον, ευγενής άνθρωπος. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Ναι. Αλλά αν θέλει να είναι έτσι η πολιτική, θα πρέπει να τα περιμένει. Να περιμένει τα ίσια. Δεν μπορεί να μιλάει με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Κάποιος πρέπει να του βάλει μυαλό από τους συναδέλφους του. Από τον κύριο Αποστολάκη, που είναι διαρκώς δίπλα του. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ τα περισσότερα χρόνια. Που τον υποστηρίξαμε όλοι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν του λέει, κύριε Πορτοσάλτε, δεν του λέει του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει καλύτερα. Ναι. Αν μου επιτρέπετε. Ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ναι, που έγινε υπουργός Αμήνης, που τον πρότειναν και για υπουργό άλλων κυβερνήσεων, που τον είχαμε αποδεχθεί, είναι δίπλα του. Ο Βαγγέλης ήταν για μας. Ναι. Γιατί ό,τι γινόταν τότε, τον παίρναμε τηλέφωνο η υπεύθυνη εξωτερικών των κομμάτων, τον κύριο Αποστολάκη. Μου αρχηγέ, τι γίνεται με την Τουρκία στη θάλασσα από εδώ από εκεί. Του δείχναμε εμπιστοσύνη. Αν μου επιτρέπετε, δεν του λέει τώρα, να μιλάει καλύτερα. Ναι. Θέλω να τη διατυπώσω την ερώτηση, μια που την πάτε εκεί την κουβέντα. Εγώ δεν την πάω. Εγώ δεν το ξέρα καν ότι το είπε. Τα λόγια του την πάνε την κουβέντα. Συμφωνώ. Όχι, θέλω να σταθώ λίγο στο αρχηγός ΓΕΘΑ και στο ποιος είναι ο ρόλος ενός ανθρώπου ο οποίος. Ο μακροβιότερος. Ενσαρκώνει. Όλων των εποχών. Όταν ένας άνθρωπος, ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων, ενσαρκώνει το ρόλο του αρχηγού ΓΕΘΑ, κατά την δική μου προσέγγιση, θα μας πείτε κι εσείς, εννοείται, γι' αυτό σας ρωτώ, είναι πάνω και από το υπουργός. Γιατί. Είναι ο άνθρωπος όλων των Ελλήνων. Μάλιστα, το καταλαβαίνουμε. Ακριβώς. Το καταλαβαίνουμε. Και δεν είναι μόνο ένας υπουργός μιας κυβερνήσεως, ενός κόμματος. Είναι από πλευράς κύρους, στα μάτια όλων των υπολείπων πολιτικών που δεν ανήκουν στο κυβερνητικό σχήμα, είναι ο άνθρωπός μας. Δεν θα πρέπει αυτό. Κάπως να το διαχειριστεί μετά. Η εξάρκωση αυτή του θεσμικού ρόλου να σε περιορίζει στα επόμενα φάση τη ζωή σου. Κατά τη γνώμη μου, ναι. Δεν μπορεί όμως να του πω να μην ανακατεύεται με την πολιτική αφού έφυγε από το στράτευμα. Είναι δικαίωμά του όπως όλων μας. Γιατί θα ήταν ρατσισμός να του πεις το αντίθετο. Αλλά αναλαμβάνει ευθύνες. Όταν είναι κοντά του την ίδια μέρα που λέει αυτά, έτσι τα χρεώνεται και εκείνος. Ξέρω τον Αποστολάκη, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αλλά μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να τον βλέπω δίπλα σε έναν πρόεδρο κόμματος που λέει αυτά. Και λέω ότι του τραβάει λίγο τα χαλινάρια. Δεν του λέει ως μεγαλύτερος έστω. Δεν μιλάμε έτσι. Γιατί αυτά θα τα εισπράξουμε. Γιατί δηλητηριάζουμε κάτι και για το μέλλον. Αντιλαμβάνεστε να ξαναπέσουμε σε αυτά. Δεν πρέπει να ξαναπέσουμε σε αυτά. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ορισμένα στοιχεία της οικονομίας, κύριε Πορτοσάλτε. Θα πάω στην ακρίβεια έτσι. Δείχνουμε για εκεί. Ναι, θα πάω. Εγώ να σας πω κάτι, πολιτικός είμαι, αλλά τέτοιες ευθύνες που ανέλαβα στο παρελθόν δεν ξαναλαμβάνω. Τα πράγματα πάνε πολύ άσχημα. Ναι. Να σταθούμε λίγο στη νομική και να πάμε μετά στην οικονομία. Ποια νομική. Τη νομική σχολή. Εχθές έγινε, τελείωσε αυτή η εισβολή, δηλαδή η κατάληψη με την παρουσία της αστυνομίας, την καθάρισε. Εύχομαι να μην είναι συγκυριακό λόγω των εκλογών, λόγω και της πίεσης που υφίσταται και η κυβέρνηση από τα δεξιά της, και αυτό να είναι. Αλλά εδώ μέσα διαπιστώνουμε ότι έχουμε τουρισμό εισαγωγικά αναρχικών. Γάλλοι, Ιταλοί, διάβασα. Ναι, καταληψιών και διαφόρων παχαλάκιδων. Ότι η κατάληψη είναι της νομικής, των φοιτητών της νομικής. Δεν πρέπει να υπήρχαν. Κοιτάξτε να δείτε, η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη κάθε δημόσιου κτηρίου. Συνεπώς η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Και είμαι χαρούμενος που η αστυνομία έκανε τη δουλειά της και την έκανε και με καλό τρόπο. Και νομίζω και η Βρετανία το ζήτησε αυτό. Βεβαίως. Ναι, ναι. Βεβαίως το ζήτησε. Γιατί χωρίς τη συνεργασία αυτή. Δεν γίνεται. Αυτά δεν γίνονται. Ναι. Αν ο Πρίτανης είναι ψηφοθύρας, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Αν ο Πρίτανης ή ο Κοσμήτωρας είναι σοβαροί ακαδημαϊκοί δάσκαλοι, αυτά τα πράγματα γίνονται και με επιτυχία, διότι δεν άνοιξε και μύτη.
Δηλαδή τους είπαν, τους δώσανε προθεσμία να φύγουν, έγιναν όλα με το νόμο by the book, όπως λέμε και στη Θήβα. Έγιναν σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα του νόμου. Άρα είμαι υπέρ, όπως κάθε πολίτης είναι υπέρ, όταν θέλει το πανεπιστήμιο να δουλεύει για τους φοιτητές του. Τα συνθήματα κυρίως έτσι με μαύρο φόντο. Στα συνθήματα έχει καθένα το δικαίωμα. Στο, πάνω, δεν μπορούμε στα προπήλαια, να λέμε. Πάνω στα προπήλαια. Όχι, όχι, άνθρωπο. Στα αγάλματα, όχι. Στα αγάλματα, στα προπήλαια. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει, ναι, ας μην βρωμίζουμε την χώρα μας. Οι οποίοι υποτίθεται ότι είναι υπέρ του κρατικού πανεπιστημίου. Δηλαδή δεν είναι ένα θέμα να λες, εγώ προασπίζω με το κρατικό πανεπιστήμιο, να πάω και το μουτζουρό να παίξω. Δεν σας έλεγα ότι όσοι καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, για να μην γίνουν τα ιδιωτικά, λειτουργούν υπέρ των ιδιωτικών. Είναι προπαγάνδα υπέρ των ιδιωτικών η συμπεριφορά τους. Συμφωνώ και με αυτό που λέτε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, να δούμε ποιο είναι το μεγάλο θέμα. Έγινε μια κατάληψη παράνομη, γιατί κάθε κατάληψη δημοσίου κτηρίου τιμωρείται από τον ποινικό κώδικα όταν διακόπτει τη λειτουργία του δημόσιου φορέα. Και ευτυχώς έγιναν όλα καλά. Δηλαδή, το καλό να το λέμε. Ναι. Σας ξαναλέω, δεν είμαι επαγγελματίας αρνητής. Το καλό θα το λέω. Το άσχημο, το αρνητικό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα το λέω με ευπρέπεια αλλά και με δύναμη. Γιατί αυτά που συμβαίνουν στο πεδίο της οικονομίας είναι τρομακτικά ανησυχητικά. Διάλειμμα, το διάλειμμα μας θα γίνει τώρα και να πάμε στην ακρίβεια και σε αυτά που θέλετε να πείτε για την οικονομία, κύριε Λοβέρδο. Διάλειμμα εδώ, καλημέρα σας. Ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος και οι Δημοκράτες στο Ραδιοθάλαμο. Καλημέρα σας και πάλι. Και στην πάλι. Ακρίβεια είμαστε. Κοιτάξτε να δείτε. Αν και θα ήθελα να θυμίσω λίγο ποιοι ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών. Έτσι, και να αναζητήσουν και στο Πασόκ και να θυμηθούν τι λέγαμε όταν διεκδικούσαμε κάποιοι την ηγεσία του Πασόκ το 2021, που ρωτάγαμε έναν εκ των υποψηφίων, εσύ τι έλεγες για τη συμφωνία των Πρεσπών, να τον φέρουμε πάλι στο προσκήνιο και να τον ρωτήσουμε και σήμερα με όλες αυτές τις εξελίξεις τι λες για τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν μιλάει, τον παρατηρώ, δεν μιλάει. Μάλιστα. Δεν θέλω να το κάνω θέμα λέγοντας και το όνομά του. Καλό όμως όσους σας ακούν να σκεφτούν αυτός ο άνθρωπος τι έχει πει για τη συμφωνία του. Αν ήσασταν εσείς πρόεδρος στο Πασόκ, θα πηγαίνατε να συναντήσετε τον Ερντογάν, τον πρόεδρο Ερντογάν? Καταρχάς, αν η γιαγιά μου είχε. Τι να κάνουμε. Εγώ απαντάω ευθαρσώς τώρα ότι αφού η Ελλάδα εγκατέλειψε το θέμα της μονής της χώρας από το 2020, που εγώ, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ένας ακόμη, δύο ακόμη, το είχαμε δει. Και είχαμε πει ότι πρέπει να πάρει η Ελλάδα τα μέτρα της, αφού η UNESCO δεν αντέδρασε, γιατί ο πρέσβης μας εκεί που ήταν τότε δεν αντέδρασε, αφού η Υπουργός Πολιτισμού δεν ενημέρωσε τους άλλους Υπουργούς Πολιτισμού, η Ελλάδα, την Ευρώπη στην κορυφή της, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξαφνικά να πεις ότι δεν πάω τρεις μέρες πριν, γιατί έκανε αυτό, είναι τεράστιο λάθος. Και δύο πολιτικοί αρχηγοί το είπαν αυτό. Ο αρχηγός του Πασόκ και ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης. Μεγάλο λάθος θα ήταν, ακατανόητη κίνηση θα ήταν, έτσι θα εκλαμβανόταν αν δεν πήγαινε. Τώρα, τι έκανε αφού πήγε, ως προς αυτό το θέμα, μια μεγάλη ήττα. Γιατί λέω στον ακροατή σας ότι έβλεπα στην Ρόδο, απέναντι από το Εθνικό Θέατρο, ένα νεκροταφείο μουσουλμανικό και ένα τζαμί που δεν λειτουργεί. Έτσι είναι κλειστό. Αν αυτό το κάναμε εκκλησία και είχε εκεί παπά και λειτουργούσε, πώς θα φαινότανε στον Ερντογάν? Δεν θα έφυγα. Δύο μέρες πριν. Θα το κάνει ποτέ η Ελλάδα αυτό? Θα το κάνει ποτέ η Ελλάδα αυτό? Δεν θα εφηγαμιστούμε εμείς με την Τουρκία ούτε. Θα το κάνει ποτέ η Ελλάδα αυτό? Ναι. Αλλά, και αλλά το έκανε. Η φύση όμως, όπως βλέπετε, και της πέρασε. Λέτε, δεν έκανε η κυβέρνηση. Το συζητώ και αυτό. Όχι, να μην το συζητήσετε, έτσι είναι. Ναι, ναι. Αν έκανε, θα το είχαμε δει. Κτήση, ναι, καμία δεν έκανε. Αλλά η κτήση του ανήκει όμως εδώ και 571 χρόνια. Δηλαδή η κτήση. Η κτήση αυτού του μνημείου του ανήκει. Ποιο αμφισβήτησε? Όπως βλέπετε, αυτή τι λέει η UNESCO? Αν επιτρέπεται η πρόσβαση, δηλαδή μην αποκλείς την πρόσβαση. Και αυτό που θα μπει μέσα. Πήγε ο Θόδωρος Παπαθεοδόρου στην Αγία Σοφιά. Καθίστε. Εγώ δεν πήγα. Εσείς πήγατε? Με την καινούργια, με τα κουρελόπανα δεν πάω. Και είδε τα κουρελόπανα. Είδε ότι δεν έχει πρόσβαση από το αποτυχία. Ευθέως. Πήγε ο Θόδωρος. Ίδια έτσι θα είναι και η μονή της χώρας. Θα έχει τα κουρέλια μπροστά. Πήγε ο Θόδωρος και τι είδε? Ότι δεν παίρνει από την κυρία είσοδο. Προφανώς, γιατί όταν είναι τζαμί πρέπει να πλύνεις τα πόδια σου έξω. Και αυτό απευθύνεται μόνο στους μουσουλμάνους. Άρα λοιπόν η πρόσβαση είναι το πήγε θέμα. Πήγε στο πατάρι και ήταν καλυμμένες οι τοιχογραφίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στη μονή της χώρας. Αυτό γίνεται. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ Πολιτισμού, κύριε Ερντογάν, κύριε UNESCO. Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι ένα μνημείο πολιτιστημικής κληρονομιάς που η UNESCO το έχει καθορίσει έτσι. Άρα τι λες? Πρέπει να το προστατεύσεις, ρε φίλε.
Αφού θες να έχεις και δρόμο ευρωπαϊκό και είσαι και εν την ημέτρο δυτικός, πρέπει να το προστατεύσεις. Δεν το προστατεύεις, για λόγους δημαγωγικούς το κάνεις έτσι. Το έχεις αποφασίσει το 2020 και το θέτεις σε λειτουργία μια εβδομάδα πριν πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Του στέλνεις ένα μήνυμα. Και αυτό ήταν, αν θέλετε, για μένα κάτι σχετικό με τα θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, έκανες κάτι μονομερός εσύ. Βεβαίως και το έκανα, γιατί υπουργός, είναι δικαίωμά μου. Όπου ο υπουργός εξωτερικών του, ο κ. Χακάν, δεν το θεωρεί ότι είναι μια αθώα κατάσταση η προστασία. Έδωσε εξηγήσεις για τα θαλάσσια πάρκα. Στις Κυκλάδες. Στις Κυκλάδες. Ποια είναι η κυριότητα, η κυριαρχία. Όχι τα δικαιώματα. Λοιπόν, όταν εδώ η συνθήκη της Ροζάνης είναι πάρα πολύ καθαρή, ξέρετε. Πεντακάθαρη. Τρία μίλια έξω, όχι ναυτικά, τρία μίλια. Ότι οποιοδήποτε νησί είναι τρία μίλια σε απόσταση τριών μιλίων από την ακτή της Μικράς Ασίας είναι ελληνικό. Τελεία. Αυτό λέει η συνθήκη. 156 λοιπόν βραχονησίδες. Τις αμφισβητούν. Ναι. Και λένε ότι είναι. Όχι, δεν τις αμφισβητούν. Λένε ότι είναι τις δικές τους. Υπό ελληνική κατοχή. Τέλος πάντων. Ναι. Ήθελα να τα πω αυτά γιατί, εν πάση περιπτώσει, θυμήθηκα λίγο το 2018. Θυμήθηκα τη βουβαμάρα ορισμένων. Και πραγματικά με έβγαλε έξω από τα όρια ο κύριος Κασελάκης όταν μας αποκάλεσε όσους κάναμε ακόμα και δημιουργική κριτική. Μας απακάλεσε όπως αποκάλεσε έτσι. Αυτό είναι ασυγχώρητο. Ή θα βγει να ζητήσει συγγνώμη. Δεν μπορούσε. Ναι. Ή θα βγει να ζητήσει συγγνώμη, ή θα του το λέμε διαρκώς. Και θυμήθηκα και άλλους οι οποίοι ήταν υπέρ της συμφωνίας των Πρεσβών και σήμερα δεν μιλούν. Ακρίβεια. Ακρίβεια. Κοιτάξτε. Δεν τη θα σέβεται. 23 μέτρα έχει πάρει. Πρόβλημα, 23 μέτρα έχει πάρει η κυβέρνηση εναντίον της ανόδου του κόστου ζωής. Να το λέμε καλύτερα έτσι. Τα δημοτικά τέλη δεν συμπεριλαμβάνονται. Κάθε λογαριασμός. Δεν είναι μόνο η ακρίβεια στα τρόφιμα ή σε κάποια είδη. 23 μέτρα έχει πάρει. Και δεν έχει τιθασευτεί το φαινόμενο. Που έχει ελλαδικές διαστάσεις. Και ταυτόχρονα αυξάνεται το δημόσιο χρέος. Αυξάνεται πολύ το δημόσιο χρέος. Δεν φαίνεται αυτό στους εξωτερικούς. Διότι το υπολογίζουν σε σχέση με το καθάριστο εγχώριο προϊόν. Που μια πλασματική κίνηση στην οικονομία. Που τη φοβάμαι για φούσκα. Τα ακίνητα, κύριε Πορτοσάλτε, διάβασε πρωτοσέλιδα στην καθημερινή αριστερά, δείτε το σήμερα. Πόσα μηνιάτικα χρειάζονται για να πάρεις ένα σπίτι 60 τετραγωνικών. Χριστός και Απόστολος. Αν είναι αλήθεια η στατιστική αυτή. Χθες ήμουνα σε ένα συνέδριο της Ένωσης. 11 ετών για 60 τετραγωνικών. Για αγορά ενός διαμερίσματος 60 τετραγωνικών. Χθες ήμουνα στην Ένωση Μεσητών. Τους έλεγα σε συνέδριο που κάνανε. Παρουσίασε ο κύριος Φαναράς μια έρευνα. Το 60% των Ελλήνων πια ιδιοκατοικεί. Εγώ λέω, το θυμάμαι 75. Και μου λέει ο πρόεδρος των Μεσητών, το 2005 ήταν το 85%. Και υπάρχουν τέσσερις παράγοντες που πάβεις να είσαι ιδιοκτήτης του ακινήτου ή στο οποίο κατοικείς. Τα είπα αυτά χθες. Και οι τιμές είναι εξωφρενικές. Η αγορά είναι πολύ ζεστή. Ανεβαίνει η κίνηση της οικονομίας. Είναι φούσκα, κύριε Πορτοσάλτη. Έχω λόγους, τρεις λόγους να είμαι πάρα πολύ ανήσυχος. Το δημόσιο χρέος ως απόλυτος αριθμός. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας, δεύτερο, και αυτά που συμβαίνουν με τις φούσκες στα ακίνητα. Η Ισπανία κατέρευσε από τις φούσκες στα ακίνητα. Έχω τρεις λόγους λοιπόν να λέω, χωρίς να είμαι Κασάνδρα. Προσέξτε, δεν πάμε τόσο καλά όσο μας θεωρούν, λόγω της σχέσης του δημόσιου χρέους με το ΑΕΠ. Και μη μας ξανατύχει κάτι, γιατί αν μας ξανατύχει κάτι, εγώ που πέρασα το 2009-2015, δεν είμαι διατεθειμένος να ξανακάνω το ίδιο. Και τότε το έλεγα από τον προϋπολογισμό του 2008 και τώρα το λέω σε μια πάρα πολύ ωραία περίοδο που όλα είναι τέλεια, που δεν βρίσκεις θέση στα μπουζούκια, που τι ωραία που περνάμε, ωραία περνάμε όπως ωραία περνάγαμε, αλλά οφείλω να μεταφέρω στον Έλληνα πολίτη ότι υπάρχουν πολλοί ανησυχητικοί δείκτες που αν δεν προσαρμοστούμε σε 2-3 χρόνια. Την επόμενη φορά που θα έρθετε, δηλαδή πώς νομίζετε ως δημοκράτες, ποιες είναι οι βάσεις για να μπει η Ελλάδα σε μια παραγωγική διαδικασία προκειμένου να βγάλουμε. Δεν είμαι αλαζόν. Είμαι πάρα πολύ μετρημένος άνθρωπος και δεν είμαι και οικονομολόγος. Αλλά πιστεύω ότι αυτά που έχουμε επεξεργαστεί σε αυτό το καινούργιο κόμμα για το θέμα της λειτουργίας της οικονομίας δεν έχουν τέρι στα προγράμματα των άλλων κομμάτων. Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Πού τα βρίσκουμε, στο Δημοκράτη. Στο Δημοκράτη, ναι, και είναι ακόμα πράγματα που δεν έχουμε πει. Έχουμε ένα πρόγραμμα, δεν έχει βγάλει κανένας πρόγραμμα. Δεν μιλάει κανένας προγραμματικά. Είμαστε στο έλεος του καθημερινός επίμακου, και ότι μας ξημερώσει. Και για την Ευρώπη δεν μιλούμε. Και για την Ευρώπη δεν έχουμε πει τίποτα. Καλημέρα σας. Χαρίστε καλά. Και εδώ κλείσαμε. Ακριβώς πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Ευχαριστώ και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σας.